καταραίει η τουρκική λύρα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απομάκρυνε από τη θέση του το διοικητή της τουρκικής κεντρικής τράπεζας, Μουράτου Ισάλ, τοποθέτησε στη θέση του τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, Νατσί Ακμπάλ. Όλα αυτά έλαβαν χώρα μετά το νέο χαμηλό επίπεδο ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε η λίρα της Τουρκίας. Το εν λόγω προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ερντογάν έχει ήδη δημοσιευθεί στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως. Υπενθυμίζουμε ότι η τουρκική λίρα έκλεισε στις 8.544 έναντι του δολαρίου εχθές Παρασκευή, γεγονός που σημαίνει αποδυνάμωση της τάξης του 30% φέτος έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Αντιθέτως, η Ελλάς αναβαθμίστηκε από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's. Το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδος ανέβηκε στη βαθμίδα Β3 από τη βαθμίδα Β1 στην οποία βρισκόταν ως τώρα. Οι προοπτικές του παραμένουν σταθερές. Σύμφωνα με τον ίδιο οίκο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι βασικοί λόγοι για την αναβάθμιση είναι πρώτον οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες στηρίζουν μια βιώσιμη βελτίωση της θεσμικής ισχύως και έχουν ήδη φέρει απτή πρόοδο σε τομείς, συμπεριλαμβανομένων αυτών της φορολογικής διοίκησης και της μάχης κατά της διαφθοράς. Δεύτερον, ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας τα επόμενα χρόνια είναι θετικές, παρά την αρνητική βραχυπρόθεσμη επίπτωση, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Την αναβάθμιση της Ελλάδος σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody's, που ήρθε εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά τον COVID, έγραψε σε ανάρτησή του στην αγγλική γλώσσα ο Πρωθυπουργός.